iPad vs MacBook. Η αιώνια ερώτηση. Μπορεί ένα iPad να αντικαταστήσει το MacBook? Σήμερα θα δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο και οι εργασίες που μπορεί να κάνει ένα iPad αν μπορεί να αντικαταστήσουν ένα MacBook. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το αν ένα iPad μπορεί να αντικαταστήσει τις διεργασίες ενός MacBook. Γενικότερα είναι μια ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολύ στα σχόλια και γενικότερα όταν θέλετε να αγοράσετε ένα MacBook μου λέτε μήπως να πάρω iPad. Όχι ότι απαραίτητα είναι φθηνότερα τα iPad από τα MacBook, αλλά είναι λίγο πιο φορητά από ότι είναι ένας υπολογιστής, ακόμα και το MacBook Air που είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Θα δούμε όμως σήμερα ότι αν οι διεργασίες που μπορεί να κάνει ένα MacBook είναι όσες μπορεί να κάνει και ένα iPad, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε φυσικά είναι ότι το αν ένα iPad μπορεί να αντικαταστήσει αυτό καθ' αυτό το MacBook είναι καθαρά και θέμα στη χρήση που θέλεις εσύ να κάνεις. Εξαρτάται από τις ανάγκες αλλά και τις προτιμήσεις σου. Πάμε λοιπόν να δούμε 4 πλεονεκτήματα αλλά και 4 μειονεκτήματα του ενός και του άλλου και να τα συγκρίνουμε λίγο και στο τέλος του βίντεο θα αποφασίσεις εσύ αν κατά τη γνώμη σου μετά από αυτό το βίντεο πρέπει να πάρεις MacBook ή πρέπει να πάρεις iPad. Ένα βασικό πλεονέκτημα του iPad είναι η φορητότητα. Τα iPad είναι φυσικά ελαφρύτερα από τα MacBook, αλλά και πιο εύκολα στη μεταφορά τους. Έχουν οθόνη αφής, αλλά έχουν και το Apple Pencil, που είναι πάρα πολύ βασικό στη χρήση, καθώς δεν χρειάζεται να έχεις πάντα πληκτρολόγιο για να το χρησιμοποιήσεις, σε αντίθεση με τα MacBook που χρειάζονται. Δεν έχουν και οθόνη αφής, αλλά ούτε μπορείς να κάνεις τη χρήση του Apple Pencil. Αν παράδειγμα είσαι γραφίστας και θέλεις να σχεδιάσεις, τότε σε βολεύει το iPad. Ένα ακόμη θετικό για τα iPad είναι ότι έχει περισσότερες επιλογές σε εφαρμογές. Οι εφαρμογές δηλαδή που χρησιμοποιούν κυρίως καλλιτέχνες ή γραφίστες ή web designer ή art designer είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να βρεις σε ένα MacBook. Αν λοιπόν είσαι art designer ή είσαι χρήστης ο οποίος κάνει πιο καλλιτεχνική ή πιο γραφιστική χρήση, τότε το iPad για σένα ίσως να είναι πιο χρήσιμη επιλογή από ένα MacBook. Ένα ακόμη το οποίο είναι θετικό για τα iPad είναι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους. Συνήθως τα iPad έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας κατά την χρήση. Κρατάνε δηλαδή περισσότερες ώρες μέσα στη μέρα από ό,τι μπορεί να κρατήσει ένα MacBook. Εννοείται στη χρήση, έτσι πάντα. Ανάλογα και τη χρήση που θα το κάνεις. Πάμε να δούμε 4 πλεονεκτήματα των MacBook τα οποία δεν βρίσκουμε στα iPad. Το Mac OS που φοράνε τα MacBook είναι ένα πιο πλήρες λογισμικό από ότι είναι το iPad OS που φοράνε τα iPad. Έχει μεγαλύτερη πληθώρα εφαρμογών από μεγάλους κατασκευαστές επαγγελματικών εφαρμογών, όπως και περισσότερα εργαλεία για επαγγελματική χρήση. Έχουν πληκτρολόγιο και trackpad, φυσικό πληκτρολόγιο δηλαδή και το trackpad το οποίο μπορείς σε δουλειές γραφείου να κάνεις πιο άμεσα και πιο γρήγορα τις διεργασίες σου και τις δουλειές σου, που αυτό μπορεί ουσιαστικά και σε ένα iPad με ένα πληκτρολόγιο και ένα trackpad να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Η πλοήγηση στις διεργασίες όμως δεν είναι τόσο χρηστική σε ένα iPad όπως είναι σε ένα MacBook το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Ισχύει σε επεξεργασία, καταλαβαίνετε ότι τα MacBook έχουν περισσότερες δυνατότητες γιατί έχουν καλύτερη διαχείριση της ενέργειας αλλά και των επεξεργαστών που έχουν. Επίσης, ένα MacBook μπορεί να κάνει πολύ πιο δύσκολες διεργασίες καθημερινά, μπορεί ουσιαστικά να κάνει ακόμη πιο visual 3D effect, μπορεί να κάνει καλύτερη επεξεργασία εικόνας ήχου από ένα iPad. Το iPad απλά μπορεί να κάνει την διαχείριση. Το MacBook μπορεί να κάνει τη δύσκολη και βρώμικη δουλειά. Οπότε τα βάζεις κάτω και βλέπεις εσύ τι επιλέγεις. Επίσης στα MacBook συναντάμε τέταρτο σαν θετικό είναι οι πολυεργασίες, δηλαδή το multitasking. Μπορείς να κάνεις περισσότερες διεργασίες ταυτόχρονα, έχεις το Alt Tab, πατάς, αλλάζεις παράθυρα, έχεις περισσότερες καρτέλες ανοιχτές, έχεις περισσότερα πράγματα στην αρχική οθόνη, οπότε μπορείς να δουλεύεις παράλληλα πολλά πράγματα ταυτόχρονα, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει σε ένα iPad. Όχι ότι δεν είναι, αλλά όχι τόσο όσο είναι σε ένα MacBook. Η πιο πιθανή λύση είναι ένα iPad να δουλεύει συμπληρωματικά με ένα MacBook. Παίρνεις ένα MacBook και αγοράζεις ένα iPad συμπληρωματικά για να κάνεις κάποιες έξτρα λειτουργίες οι οποίες δεν έχεις στο MacBook. Όχι όμως να αντικαταστήσεις ένα MacBook με ένα iPad. Ένα iPad μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φορητές δουλειές, για φορητές εργασίες, ενώ ένα MacBook για πιο βαριές επαγγελματικές χρήσεις. Επίσης με το Apple οικοσύστημα μπορείς να ξεκινάς μία διεργασία, μία δουλειά δηλαδή στο iPad και να τη συνεχίσεις στο MacBook. Παράδειγμα, μπορείς να γράφεις ας πούμε notes στο iPad και μπορείς μετά να ανοίγεις τα notes στο MacBook και να ξεκινάς τη δουλειά σου εκεί πέρα. Να βάζεις δηλαδή τα bullets από το MacBook, από το iPad και να συνεχίζεις τη διεργασία στο MacBook. Ή μπορείς να το κάνεις το αντίστροφο. Να βάζεις τα bullets σε ένα MacBook και να συνεχίζεις τη διεργασία στο iPad. Στην τελική ανάλυση, η επιλογή είναι καθαρά δική σας. Το τι θέλεις εσύ να κάνεις στη χρήση σου, τις καθημερινές σου διεργασίες. Πώς εσύ σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις τη δική σου συσκευή. Αν οι ανάγκες σου καλύπτονται από ένα iPad, δηλαδή για δουλειά γραφείου και μόνο, δηλαδή να γράφεις κείμενα που με ένα απλό πληκτρολόγιο μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου ή να κάνεις μόνο browsing ή να αναζητάς πράγματα στο ίντερνετ, τότε ναι, ένα iPad μπορεί να αντικαταστήσει ένα MacBook. Αν όμως χρειάζεσαι πιο προχωρημένες διεργασίες,
τότε ένα iPad δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα MacBook, καθώς μπορεί να κάνει μέχρι ένα σημείο τις δουλειές που εσύ θέλεις. Οπότε τα βάζεις κάτω, βλέπεις τις επιλογές που έχεις, βλέπεις τι χρειάζεσαι πραγματικά εσύ και εσύ αποφασίζεις αν όντως το iPad μπορεί να αντικαταστήσει το δικό σου MacBook. Πλέον οι τιμές είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο και οι επεξεργαστές τους είναι τόσο κοντά του ενός από το άλλο που δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς καν. Βέβαια, το iPad θα μπορείς να κάθεσαι καναπέ, να μην χρειάζεται να έχεις το laptop στα πόδια σου, οπότε να μπορείς να το χειρίζεσαι. Οπότε αν είσαι από τους χρήστες ο οποίος δουλεύει περισσότερο, ας πούμε ότι θέλει να αντικαταστήσει το iPhone με ένα iPad, τότε ναι, αν είσαι με αυτούς που νομίζουν όμως ότι μπορείς να κάνεις όλες τις εργασίες που μπορείς να κάνεις σε ένα MacBook, σε ένα iPad, τότε δεν μπορείς. Εγώ θα σας πω ότι όχι, ένα iPad δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα MacBook, τουλάχιστον για την ώρα και αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτό το βίντεο. Καθώς οι διεργασίες που εγώ κάνω σε ένα MacBook δεν μπορούν να γίνουν σε ένα iPad. Ίσως ένα iPad θα ήταν μια συμπληρωματική χρήση για να μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα και να συνεχίζω τις δουλειές μου στο iPad μου και να συνεχίζω τις δουλειές μου στο MacBook μου. Όχι όμως ότι θα έπαιρνα ένα iPad για να αντικαταστήσω το MacBook που ήδη έχω. Καθώς οι διεργασίες και δουλειές που κάνω σε ένα MacBook δεν μπορούν να γίνουν εξ ολοκλήρου σε ένα iPad. Μπορεί να γίνει η αρχή της εργασίας μου, δηλαδή όταν θέλω να κάνω ένα βίντεο, θα μπορούσα ακόμη μέχρι και το μοντάζ να κάνω σε ένα iPad. Καθώς οι εφαρμογές που χρησιμοποιώ πλέον είναι πιο bundle για περισσότερες συσκευές. Μπορώ ακόμη να κάνω μοντάζ και σε ένα iPhone. Αλλά όταν θέλω να κάνω μια επαγγελματική δουλειά για έναν παράδειγμα πελάτη, δεν μπορώ να την κάνω στο iPad, καθώς θέλω να χρησιμοποιήσω After Effects, θέλω να χρησιμοποιήσω Visual Effects, θέλω να χρησιμοποιήσω προγράμματα τα οποία θέλω να φτιάξω τη μουσική, την εικόνα, τον ήχο, θέλω να χρησιμοποιήσω Photoshop, θέλω να χρησιμοποιήσω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα κάνω στο iPad. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμη από τις εταιρείες που έχουν τις εφαρμογές να δώσουν την 100% λειτουργία σε ένα iPad των εφαρμογών, έτσι. Δηλαδή το Photoshop, ναι μεν υπάρχει το Photoshop Express, υπάρχει το Photoshop στο iPad, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τις ίδιες δουλειές που μπορείς να κάνεις ένα MacBook στο Photoshop όπως μπορείς να κάνεις ένα iPad. Αν ήταν ίδια η εφαρμογή, τότε το συζητούσαμε. Εφόσον δεν είναι οι εφαρμογές ίδιες, τότε no. Αν είσαι όμως ο χρήστης που θέλεις να κάνεις browsing, τότε το browsing είναι ίδιο και στο MacBook, είναι ίδιο και στο iPad. Αν είσαι ένας χρήστης ο οποίος γράφει κείμενα και θέλει ουσιαστικά να γράφει στο Word, τότε το Word είναι ίδιο και στο MacBook, αλλά το ίδιο είναι και στο iPad. Αν είσαι ένας χρήστης ο οποίος θέλεις ουσιαστικά να κάνεις απλή χρήση, τότε τις ίδιες εργασίες που θα κάνεις σε ένα MacBook μπορείς να τις κάνεις και σε ένα iPad. Οπότε είναι καθαρά και μόνο στη δική σου κρίση και στο δικό σου, στη δική σου ευχέρεια. Τι εσύ τελικά θα αποφασίσεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω αυτές οι επιλογές που σου έχω δώσει και αυτή η διαφορά που σου είπα, αν πιστεύεις εσύ κατά την κρίση σου ότι είναι για σένα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι θα προτιμούσατε, iPad ή MacBook. Είναι μια ερώτηση την οποία θα κάνεις πολλές φορές στη ζωή σου όταν θα φτάσεις στο σημείο να κάνεις αυτή την αγορά. Φυσικά δεν ξεχνάς να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία θα βρεις στην περιγραφή, dimitjo.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.